Όχι, δεν μιλώ για τα τέμπη εγώ. Όχι, δεν μιλώ για τη σκόνη εγώ. Όχι, δεν μιλώ για το χάλι αυτό. Για όλη τη ζωή μα, εγώ μιλώ. Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ, δε μιλώ για τα, τα τέμπη εγώ. Δε μιλώ για, για το δε χάλι εγώ. αυτό. Για όλη τη ζωή μα, εγώ μιλώ. News break. Έφυγε, σκόνηκε. Εδώ είναι το κορμί, το βλέπετε τώρα, γιατί έφυγε η σκόνη. Τρει μέρε έφυγα, έφυγα. Τρει μέρε έφυγα, σα έπνιξε η σκόνη, η λιβύη. Δηλαδή, μιλάμε, δηλαδή, σα άφησα ανθρώπου. Σα βρήκα, όπω το λένε, ε, 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 σερβάντε με, 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 σκόνια πάνω. Δηλαδή, δεν μπορούσα να σα χαθήκαν τα παιδιά που περπατούσαν στον δρόμο και φωνάσαν εμά. Κοστάκι, Γιανάκι, δεν μπορούσαν να, 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 δει ο ένα τον άλλον. Τρέλα, μιλάμε. Καμίλε στην Αίγυπτο, καθώ πηγαίνα προ τον ήλιο, κόψαν δρόμο, γυρίσαν και θα προ Ελλάδα. κάνουμε εδώ, τι να κάνουμε εδώ, σου λέει, σκέψου να σε καμίλε τώρα και να σου φέρει φεύγει η άμμο κατά τα πόδια σου. Και έχει, γιατί φεύγει η άμμο, να το καταλάβουμε. Γιατί έχουν μάθει όλοι ότι υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και σου λέει, αν θέλω να γίνω κάτι, σαν άμμο, α πούμε, να γίνω αμόλοφο, να γίνω αμόχωστο, να γίνω οτιδήποτε, πρέπει να έρθω στην Ελλάδα. Στα μπαλκόνια φυτρώσαν μπανανιέ, από τι ελιέ πέφτουν χουρμάδε. Μωρέ κάτι, ο μπακογιάννη που έβαλε του ε, φύγει φίνικε στην Πανεπιστήμιο και του κοτιγουράγαμε -κο εμεί και του λέγαμε. Κακό του έβγαλε και έβαλε τώρα τα, τα πλατάνια. Τα πλατάνια τα οποία δεν μπορεί να καθίσει Κανένα κάτω. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα κάποιο να κάτσει κάτω από να πλατάνι. Έκανε, δηλαδή έκανε παραπάνω πεζοδρόμιο. Και αντί να το βάλετε πεζοδρόμιο, να περπατάμε τέλο πάντων, να έβαλε. Φύτρωσε κάτι αυτό, κάτι κατσουκνίδε, έβαλε κάτι, 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 κολοάνθη, κάτι, κάτι, κάτι μαλακίε. Δηλαδή μιλάμε λεφτά, 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 λεφτά και δεν μπορεί να περπατήσει. Και βλέπει και αυτά που ούτε ανθίζουν, ούτε μαυρίζουν. Δηλαδή ένα χάλι μαύρο. Δηλαδή πε μου, σε παρακαλώ. Τι, 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 έχει βάσει αυτό το πεζοδρόμιο, το πεζοδρόμιο, το πεζοδρόμιο που έχει στριμωχτεί όλη η Αθήνα και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά και έχουμε πήξει όλοι Αθήνα Και λένε, Γιατί γίνεται αυτό στην Αθήνα. Αφού έχουμε πήξει εδώ στην, στην Πανεπιστημίου, πρίζεται όλο μέχρι παραπέρα. Είναι και το καλοκαίρι που βγαίνουμε όλοι έξω. Τελείωσε αυτό το μάθημα που κάνει ο Μπαγκογέννη στο Χάρβατ. Η μάνα του εδώ είναι τώρα. Αυτά που είπε, που είπε και το Κωσυφοπαίδειο εναντίον των Σέρβων και τη είπανε, Σα λείπει η ακαιρεότητα. Προκαλείται και είστε υποκρίτη. Γιατί δεν μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα των Σέρβων. Ε, όχι, όχι και να θίξουν την τώρα μα την τώρα. Γιατί πώ αλλιώ θα βοηθήσει τώρα την ανάπτυξη του μουσουλμανικού τόξου μέσω Κωσυφοπεδίου. Σαν να δουλεύει για τον Ερντογάν, δηλαδή. Σαν να μην δουλεύει για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μα. Ένα μόνο ξέρουμε. Για την τώρα και δεν μπορούμε να τη το πάρουμε. Ό,τι κάνει, το κάνει από την καλή τη την καρδιά. Με την καλή τη την καρδιά. Δεν το κάνει για κάποιον άλλο λόγο. Μακριά από μένα τα τέτοια λόγια, δηλαδή όχι πολύ μακριά, να μπορώ δηλαδή, να τα αρπάξω και να τα χρειαστώ, να μην είναι και πολύ μακριά τα λόγια τα άλλα, να, να εδώ κοντά τη. Δηλαδή. Λοιπόν, βέβαια την αποκόβει ο αδερφό τη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Κυριάκο, για να μπορεί τέλο πάντων. Θέλει και αυτή να προσφέρει στο, στον τόπο αυτή. Ανταγωνίζουν τώρα τα δύο αδέρφια, ποιο θα προσφέρει περισσότερο. Καταλαβες. Είναι αυτή η αγωνία όταν θε να προσφέρει και ο αδερφό προσφέρει παραπάνω, θε και εσύ να προσφέρει και εσύ δεν, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν, δεν έχετε αγωνιστεί να προσφέρετε στον τόπο. Δηλαδή θέλει ο Κυριακό να προσφέρει μόνο αυτό, δεν είναι σωστό. Θα, θα, θα τη ανακόψει το πάθο τη για την προσφορά, σου λέει έτσι, έτσι Θα πάω στον Ερντογάν να προσφέρω που τον βολεύει να γίνει παιδί Αυτή θέλει Πάση θυσία να προσφέρει. Τώρα, αν τη πει, α πούμε, έλα να προσφέρει ο Ερντογάν, πει να προσφέρει ο Μουμπάρακ, λέει ο Μουμπάρακ, ο, ο... ο... ο, ο, ο άλλο, ο... το... ποιο είναι και στο Αίγυπτο. Ε, 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 Αυτή η οι οικογένεια τη χαρακτηρίζει μόνο μία λέξη. Προσφορά. Υπάρχουν οικογένειε που έρχονται μόνο για να αρπάξουν. Αλλά όχι, και... όχι ο κόσμος δεν κοιμάται. Δεν κοιμάται ο κόσμος, Μια χαρά ξέρει ο κόσμος. Απλώς έχει αλλάξει. Η διορυθμία, ο κόσμο, μετά η πανδημία, κάτι ξέρω και μπήκαν περισσότεροι στην προσφορά. Αυτό. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Πώ θα το πούμε, Πώ θα το έλεγε και. Τι παθαίνεις Από το φόσφορο γίνεσαι σε φωσφορούχο και από την προσφορά γίνεσαι προσφορούχο. Πίτσα. Διαδρόμους δώδεκα δρόμους Με βίσματα και ντάσεις φορητές με και Αν ήταν η αγκαλιά σου όαση, θα σου φτιαχνά δισκάκια με ακρόαση. Και έχετε ο Κασελάκης, ε, Πήρε ένα φουσκωτό, ένα φουσκωμένο τέλος πάντων, you know, and γεννάει. You know, it's going around the islands και θέλει και αυτός να προσφέρει. He has an offer from New York and he has just to, to give some work. Πάει στα νησιά και τα πέντε. Και τον κατηγορούν τώρα ότι πληρώνει ένα σκασμό λεφτά την ημέρα και μετακινείται. Τι συνειάζει, Δεν είναι ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο φτωχό πινεδιάρη, δεν, δεν είναι ο παλιό αριστερό με τη δεξιά τσέπη. Αυτό έχει τώρα δική του αριστερή τσέπη. Παιδιά, να είμαστε εντάξει. Έτσι. Γιατί είχαν φτάσει μόνο οι δεξιοί να έχουν τσέπε και να κάνει κάτι αριστερό, έπρεπε να πάρει από τη δεξιά τσέπη. Δεν είναι σωστό αυτό. Και επιτέλου το 2024 η Ελλάδα έχει δύο τσέπε. Ο καινούριο μάγκα. Μάγκα, τώρα βαριά κουβέντα λέω και εγώ. Λέω, λέω μάγκα, με τρόπο του λέγει. Ο καινούριο μάγκα έχει δύο τσέπε. Κανονικέ τσέπε. Και ο Κασελάκη ετοιμάζεται για προσφορούχου και αυτό γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον βλέπω, τον βλέπω. Είναι λίγο λίγο, λίγο μαγκωμένο. Είναι, όπω λέει και η Βασιλιάδο, είναι very, very χολοσκασμένο λίγο κάπω. Και, και, εδώ που τα λέμε η Ελλάδα, ψάχνει κάποιον που να αντικαταστήσει το μισό τάξη, την προσφορά. Ο Κασελάκη φαίνεται πιο απαστράπτον πιο προσφορούχο. Δηλαδή, μπορεί να δώσει και τι Κάποια. Δηλαδή, μα, σας, μα σοντάρει, παιδί μου. Δηλαδή, θέλω. Κοιτάξτε. Ε, ε, Κατάλαβε ο Κασαράκη. Ναι. Τώρα έπιασα σκόνη και, και του προσφορούχου και θα χάσω το, τα ουσιαστικά να μην ξεχάσω την περίπτωση τη δολοφονία τη Κυριακή του Αγίου Αναργύρω. Φαίνεται ότι και εκεί έγινε μοντά στι κάμερε. Ο Χριστό και η για βέβαια μπορεί να τα λένε αυτά. Και εγώ να το λέω τώρα αυτό με την καχυποψία που λέει και ο Χατζη Χρήστο. Δηλαδή και, και, από τα σενάρια φαντασία που στην Ελλάδα έχει πέσει πολύ συνωμοσία. Σε λίγο θα μα πούν, δηλαδή, ότι μα παρακολουθούν κιόλα, δηλαδή, θα φτάσουμε σε τέτοια συνωμοσία. Δηλαδή, αυτό το κράτο είναι κρυστάλλινο, καθαρό, ε, 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 λίγο σκόνη έχει που δεν μπορεί να δει, αλλά αν κοιτάξει καλά, είναι μουράνου, ε, μουράνο, λέω τέλο πάντων. Λοιπόν, ένα είναι το ερώτημα. Πού πήγαν τα 11 λεπτά, παρακαλώ. Αυτή η χρονική στιγμή που περιγράφουν οι ίδιοι επιβάτε ότι σταμάτησε η αμαξοστοιχία αμέσω μετά τα τη Λάρισα, ταυτίζεται χρονικά με μια πολύ περίεργη πάυση 11 λεπτών στα ηχητικά του ραδιοτηλεφώνου και στα ψηφιακά ηχητικά αλλά και στα απομαγνητοφώνηση αυτών. Θα Καθώ εάν δείτε όλε τι συνομιλίε. Η Παναγία Ισιοπούσα. Ε, η Παναγία οδρούν, η αποσιωπούσα. Πώ έγινε αυτό το θαύμα, και γίνεται η Γιατί τεραπία, αυτό είναι θαύμα, κύριε όταν ακούγεται... Αν δημιουργότερο... δεν είναι συνωμοσία, είναι θαύμα. Με συγχωρείτε, κύριε Μητσοτάκη. Ακόμα και το State Department, που ιστορικά δεν έχει κάνει τέτοια επίθεση, από θυμάμαι εγώ στην Ελλάδα, μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώ καταπατούνται στη χώρα αυτή. Καταγράφει σοβαρέ διακρίσει και καταλοάτια ατόμων αναφέρεται στα παράνομα pushback των μεταναστών, στο πολύ νεκρό ναυάγιο τη Πύλου με 600 νεκρούς στο βυθό, με υποκλοπές, με συνδικέ κράτηση. Και εσεί λέτε δηλαδή ότι το State Department, η New York Times, η Ευρωπαϊκή Αγγελέα, το παράνομο λογισμικό, το μοντάζ που μπορεί να έγινε, εσεί το είπατε, μπορεί και να έγινε. Δεν είναι μπορεί και να έγινε, έγινε το ταχύτατο μπάζουμε και ξεβάζουμε που ότι βασανίζονται οι γονεί των 57 νεκρών παιδιών και ένα χρόνο τώρα παρακαλάνε 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 και το σημερινό άρθρο των Financial Times που λέει ότι η χώρα μας φτωχοποιήθηκε κατά 36% τα τελευταία χρόνια και ότι σύντομα θα είμαστε οι πιο ανίσχυροι της Ευρώπης. Όλοι αυτοί είναι συνωμοσιολόγοι σε μια καθαρότερη υπόθεση συγκάλυψης και ο μόνος αληθινός είναι ο αυτιάς. Τι κάνει μια ονιά ως κεραμίδια ο ελέφαντας. Ε, όχι. Μια ονιάου κάνει η γάτα, η γατούλα. Νιάου, νιάου. Μόνο ο αυτιάς, αυτή η γατούλα θα μπορούσε να συμφωνήσει μαζί σας. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, κύριε Μητσοτάκη, για τους ξέρετε, που γεννιούνται με σκυμμένο το κεφάλι και τη μέση. Μήπω σα παρασύρουν οι οσφιοκάμπτε τα λιγούρια τη εξουσία, καθαρά και εξάστερα. Στην περίπτωση τη τραγωδία των Ντεμπόν έχει γίνει ολοφάναρη, πεντακάθαρη, ξεκάθαρη συγκάλυψη. Δεν έχουν τρελαθεί οι γονεί των παιδιών. Δεν βρέθηκαν ξαφνικά εναντίον σα. Αυτό και αν είναι θεωρία συνωμοσία. Βρέθηκαν απέναντί σα γιατί του λένε ψέματα. Χάσαν τα παιδιά του. Δεν χάσαν πέντε ευρώ. Χάσαν τη ζωή του. Και δεν είναι μόνο συναισθηματική η φόρτωση. Είναι ουσιαστική. Βοά το σύμπαν. Δεν ακούτε. Στη τηλεόραση έχετε βάλει του δικού σα και δεν του λογμάτε να πει λέγεται. Δεν είναι τηλεόραση, τον αντίλαρο. Α, 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 ου, α, ή, ή, ο. Δηλαδή δεν ακού. Δεν μπορεί να πει εσύ, ή, και να ακούσει. ο. Ή, 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 ή. Α, 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 ου, ου, Ό,τι πει. Δεν είναι σωστό, δηλαδή, να ακού τα ψέματα που του λε να λένε και να τα πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Παρεπιτώντας, 28... 28 Μαΐου, στο Christmas Theater, σε δική μας παραγωγή, χωρίς τηλεόραση εννοείται, θα δούμε το πρώτο θεατρικό Al-Chadiri News. Έρχομαι! Al-Chadiri News! Αγμάρι a... Δηλαδή, τρίτη στι 9. Κάθι... Όχι, κάθε. Τρίτη, τρίτη στι 9. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μιτσουτάκη που δεν ακούσαμε πριν λίγο. Αναφέρομαι κυρίω στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στι διάφορε θεωρίε νομοσίε οι οποίε δυστυχώ ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μα. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίε ε, και λίγο. Και μπάζομα και ξεμπάζομα. Ε, και μπάζομα έγινε και ξεμπάζω. Μπάζομα για να έρθει ο Γερανό και, και, και ξεμπάζομα που πήγε πέρα, το πήγα και του στο χώμα και βρίσκουν αλλού τώρα τα οστά. Κανεί δεν θα πιστέψει. Λίγοι θα πιστέψουν αυτό το οποίο θα πω εγώ. Θα πιστέψουν όμω την δικαιοσύνη. Δεν είναι σίγουρο θα πιστέψουν ότι λέει δικαιοσύνη. Και δεύτερη. Για να επιβεβαιώσω Κύριε Μεσουστάκη, δεν, δεν είναι σίγουρο. Η συγκάλυψη δεν φτάνει. Φτάνει μέχρι σε όλα τα πράγματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη γυναίκα. Ε, Καλησπέρα Η Μαρία Καριστιανούτα στον Πόλο τιμή μας. και μίλησε και τόνισε ότι το έγκλημα στα τέμπι 20... δεν 2023... πρέπει 2023, η να νέα... συγκαλυφθεί. Όλων μας, με διαφορετικό τρόπο για τον καθένα. Ο καθένας έχει μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά ίδια. του. Αλλά ούτε και η εξουσία όσο αφορά τη δημόσια εικόνα. Έχει μας. μια βόμβα. Ακριβώς Ένα φρικτό έγκλημα. Όπως... Γίνεται ένα φανερό είναι 300... η πραγματικότητα. Μόνο χρόνια κρατική Όπω οι 314 βόμβε που βρέθηκαν κάτω από το ελληνικό, έτσι ακριβώ έχουμε κρύψει τι βόμβε τη καρδιά μα την περίοδο τη πανδημία. Και τώρα το παραμικρό, πόσο μάλλον που δεν είναι το παραμικρό, μπορεί να πυροδοτήσει αυτέ τι βόμβε. Και η πρόσφατη ιστορία του κ. Καλιάνο, ο οποίο έχασε τον πατέρα του ενώ του είπαν θα γίνει καλά και ασφαλώ, αν φταίει κάποιο, σίγουρα δεν είναι ο νοσηλευτέ και το προσωπικό του νοσοκομείου. Έτυχε να βρεθώ και στο ΚΑΤ και στο Ασκληπίου τη Βούλα ε, για μια υπόθεσή μου και έβλεπα με πόσο κουράγιο δούλευε το προσωπικό αυτό, το οποίο έχει τη συνέστηση ότι είναι το ελάχιστο και κάνει προσπάθειε να μην κλείσουν τα νοσοκομεία για να συντηρήσουν αυτοί παλεύουν για να μείνει το δημόσιο όρθιο. Αυτό που νομίζω ότι έχει πειράξει τον κύριο Καλιάνο. Δεν είναι ο θάνατο του πατέρα του, διότι αν ήταν αναμενόμενο, αν τον του είχαν πει από την αρχή ότι υπάρχει κίνδυνο, διότι θα σημαίνει και θα μπορούσε να συμβεί, αλλά είναι τα ψέματα που τον τάισαν μέχρι να συμβεί αυτό. Δηλαδή, όμω λένε εξαιρετικά, φοβερά, τέλεια, μπρο, πάμε, προχωράμε, δε, όλα καλά. Δεν μπορεί να να του λε, πέθανε. Αλλά και εδώ, κύριε Μητσουτάκη, ο δικό σα βουλευτή έχει υποπέσει και αυτό σε θεωρή νομοσία. Και ο αδερφός του Καλιάνου που είναι καρδιολόγος σας λέει ότι δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας. Έχουν καταληφθεί τα πάντα. Τον έπιασαν συνωμοσιολόγοι και αυτόν. Δεν είπαμε ότι η μπουνιά του Σπαρτιάτη, τον βολευτή του Βελόπουλου, ότι τάχα μου κάποιο πήγε, τον πλήρωσε αυτόν για να γίνει αυτό και να φύγουν οι Σπαρτιάτε και να έρθουν σε εσά που εσέλιο ή έτρε προ εσά θα πάνε. Δεν, δεν, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Γιατί αν χτυπούσε κάποιον Νεοδημοκράτη, τότε μπορεί να λέγαν διάφοροι και διάφορε ανοησίε. Αλλά αυτό φρόντισε να χτυπήσει και φρόντισε. Χτυπήθηκε με τον, αυτόν του, του Βελόπουλου. Δεν, δεν φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα συνωμοσία. Φτάνουμε ακριβώ εκεί που φτάνει το νερό. Από τι πλημμύρε. Είμαστε κράτο ανοχήρωτο. Με χιλιάδε παθογένειε που οι παθογένειε είναι προϊόν τη μη θεραπεία του από του εμφανιζόμενου ω ιατρού σε ρόλο πρωθυπουργού. Μαζί με του άλλου πρωθυπουργού, προσθέστε και τον εαυτό σα. Μην πιστεύετε ότι είστε ο μόνο ικανό και όλοι οι άλλοι ανίκανοι. Μην πιστεύετε μόνο αυτού που σα λένε αυτά που του γράφετε, να λένε έξαλλου έγινα με τη δήλωση αυτή τη υπόσταση λένε. <Καινθυντή> η Φλέσσα, Και άλλη μία δημοσιογράφος στην υπηρεσία του συστήματος, που ακολουθώντας το μεγαλειώδες, το αποθανόντος πάγκαλου, το όλοι μαζί τα φάγα μας, είπε ότι όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά στα τέμπη. Κυρία Φλέσσα, έσχος. Έσχος και ατελείωτη παρακμή για σας, κυρία Φλέσσα. Έσχος, σας το λέω απερίφραστα, καθαρά, δεν έχω άλλη λέξη. Έσχος. Δεν πληρώσαν οι Έλληνες, κυρία Φλέσσα, για την τηλεδιοίκηση. Δεν πληρώσανε. Ψάξε, βρες έναν δημοσιογράφος που στο διάλο πήγαν τα λεφτά. Αντί να λες όλοι μαζί τα σκοτώσαμε. Είστε κάθε μέρα ικανοί να σηκώνετε τα νεύρα των ανθρώπων. Προχώρα. Προχώρα στη σκόνη κι εσύ. Να κάνω το δουλειά Προχώρα βρε. Βρε. Βρε άνθρωπε του Θεού. <laughs> Καλαμάτα. <laughs> ε, σκονιστήκαμε. Ψάξε λοιπόν κυρία Φλέσσα, πού πήγαν τα 11 λεπτά του μονταρισμένου υλικού στο τρένο. Ψάξτε κάτι για το κερατό μου. Έχει καταντήσει τηλεόραση ένα σαχλοκούδουνο, ένα λιβανιστήρι με μαλακίε. 45 ώρε μακιγιάρονται για να λένε ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή και ο κασελάκι πού τον χάνει, πού τον βρίσκει, στο Λιάνκα, ξημεροβραδιάζεται, πιάσει τα σύνδια εκεί, βρήκε και αυτό δημοσιογραφική θαλπορή. Εντάξει, είναι πολύ άρρωστο και ο Κάρλο. Περνάω τώρα και στα Βασιλικά, γιατί πρέπει τέλο πάντων να ενημερώσω. Πανταχώθεν, πολυπλεύρο και ούτω καθεξή. Και εγώ να έχω μια πλουραλιστική πω, ψηλό ενημέρωση. Γιατί εγώ βεβαίω. Τα καλά δεν θα πούνε ότι μόλι τον παντρεύει η Καμίλα, αυτό με καρκίνο και οι άλλοι επίση. Δηλαδή, τι έχει βουνό του έφερε αυτή. Κάτι ξέρω χάρη που έφυγε τρέχοντα για να γλιτώσει και αυτό έφτασε. Στην Αμερική να είναι ο Αναλντικός, στη μέση. Αλλά οι Βασιλικοί σκέφτονται το πρωτόκολλο. Δεν λένε τέτοια λόγια. Η Καμίλα είναι η Βασίλισσα. Δεν μπορούσα να ζήσουμε με πρωτόκολλο ούτε μισή μέρα. Η Κιμ Καρδάσια συνάντησε την Καμαλαχάρη στο Λευκό Οίκο. Καιρό να συναντήσει η δικιά μα η Τούνη, το Μιτσοτάκι, είναι παντοδί και αυτή. Και άμα συνεχίσει να λέει αυτά που λέει ο Τραμ στι ομιλίε. Ε, στο Τραμ λέω, ο Μπάιντερ στι ομιλίε. Τον βλέπω. <laughs> βλέπω τον Τραμπ να αρχαιέται. Ε, 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 μισό λεπτό. Να δούμε τον Μπάιντερ. Διαβάζει economic growth. Folks, imagine what we can do next. Four more years. Four. more years. Pause. Έλεγε εκεί πέρα παύση για να χειροκοτήσει ο κόσμο και είπε Four more years. Pause. Ο άλλο ταράχτηκε από δίπλα. Four more years. Four more years. Pause. Pause. <laughs> <εκεί> πέρα, <laughs> αλλά φαίνεται ότι Το στην κάλσα έχει φτάσει, δηλαδή Εντάξει, ο άνθρωπος. Ναι. Four more years τώρα. <laughs> δεν, δε, δεν μπορεί να πα four more years. Δηλαδή το βλέπει. Δεν είναι. Δηλαδή, δε, δε, πάει το αυτοκίνητο. θα πει μείνει στον δρόμο. Δηλαδή στο στενό θα στρίψει. Δηλαδή, δε, βρείτε δημοκρατικοί άνθρωποι. Έναν άνθρωπο καινούριο. Δηλαδή όνομα τη Παναγία. <γλυστά> Τέλο πάντων είναι τέτοια η παπαγαλία των πολιτικών που μπορεί να ακούσει όλα αυτά. Γιατί η πολιτική είναι η ηθοποιή ενό μεγαλύτερου συστήματο. Εύχομαι η τεχνητή νοημοσύνη του πρώτου που θα φτιάξει να είναι οι πρωθυπουργοί του μέλλοντο. Κανένα κόμμα. Να μην έχουν πουθενά ανεπηρέαστη, χωρί συμφέροντα, να μην έχουν οικογένειε να τα ίσουν, να μην έχουν γνωστού και να προγραμματιστούν με τον ίδιο τρόπο που προγραμματίζεται και η οικογένεια Μιστά και όλε οι οικογένειε που προσφέραν στην Ελλάδα και τελικά αφήσαν όλε αυτέ τι παθογένειε δηλαδή να προσφέρουν. Προσφορά, προσφορά, προσφορά στον τόπο. Γιατί. Αν είναι ένα πρωθυπουργό που θέλει να κυβερνήσει, αυτό α έχει παρά το πρωθυπουργό ένα με τεχνητή νοημοσύνη. Να υπάρχει μια νοημοσύνη ανεπηρέαστη από όλα αυτά. Γιατί βαρεθήκαμε και τη δεξιά νοημοσύνη και την αριστερά νοημοσύνη και την κομμουνιστική. Σύνη νοημοσύνη και την βελοπούλια και τη σπαρτιάτη και αυτέ τι μπουφέ. Δεν έχει τίποτα να φάσει παρά μόνο νερό. Άσε, άσε, άσε με τώρα γιατί και η Εύα Καηλή μέσα σε όλα. Δηλαδή είναι, είμαι στεναχωρημένο με τον Βασιλιά τον Κάρο και με την Καηλή η οποία α, το δήλωσε ότι θα πάει να ζει στην Ιταλία γιατί δεν δέχεται αυτό που. Δηλαδή έχει, είναι βέρη, βέρη χολοσκασμένη. όλο το πασόκ είναι χολοσκασμένο. Ε, σου λέει δηλαδή, τώρα σε εμένα, πιάσατε. Δηλαδή με το Έλα και από τη μεριά τη, έτσι. Μην σκέφτεσαι μόνο εσύ Πε του τι είσαι εσύ. Αρπάζει. Και σου έκανε να αρπάξει την, όλη... Δηλαδή εντάξει. Είδατε τι γίνεται στο Χάρβαρτ. Ξεσηκώθηκαν. Όχι, δεν ξεσηκώθηκαν γιατί διδάσκει ο Μπακογιάννη. Όχι, όχι. Είπε αυτά που είχε να πει. Τα δέντρα του καρπού τι είπε. Και όχι, ο, Ούτε κατάλαβαν ότι πήγε εκεί καν. Κατάλαβαν ότι πήγε να ξεσκάσει λίγο γιατί ήταν, είχε χάσει τη δημοκρατία και πήγε τέλο πάντων εκεί πέρα. Και καλύψαν οι άλλοι ότι πάει δίθεν στο Χάρβαρντ να σπουδάσει και να πάρει αυτό. Όχι λοιπόν, οι βόμβε που υπάρχουν στι καρδιέ των ανθρώπων αρχίζουν μία-μία να ανατινάζονται παντού. Ακολουθεί ένα λίγο μακρύ ερώτημα που αφορά τη Βαρβάκιο Σχολή. Η διεύθυνση τη Βαρβάκια αποφάσισε να τιμωρήσει μαθητέ που έκαναν κατάληψη μετά την είδηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων με στέρηση τη μονοήμερη εκδρομή του. Ο διευθυντή Βαρβάκιο ζητά από του γονεί να υπογράψουν πω τα παιδιά του δεν θα πάρουν μέρο στο μέλλον σε κατάληψη του σχολείου προκειμένου να του επιτρέψει να πάνε την ολοήμερη εκδρομή. Ρωτώ, οι μαθητέ για να πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση των διδακτικών ορών που χάθηκαν σε προηγούμενη κατάληψη, στερήθηκαν ήδη μια μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή. Η στερήση μονοήμερη εκδρομή γίνεται για καθαρά τιμωρητικού λόγου. Οι αριστούτοι μαθητέ του Βαρβακίου έχουν φωνή και την υψώνουν απέναντι σε κάθε αδικία. Έχουν, ε? Ο εφέτης της Λάρισσας μαθαίνω, ζητάει να μάθει σε 20 μέρες ποιος μπάζωσε και ποιος ξεμπάζωσε. Βάρδα να μην ανατιναχθούν οι βόμβες των δικαστών, των δικαστικών. Γιατί τότε, 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 τότε ο λαός θα έχει κάποιον πλάι του για να μπορεί να τα γουδάει. Έχω. Έχω. Γιατί έχω Newsbreak.gr ε, Εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε για το Σαντήρι 28 Μαΐου Και θα δούμε πότε θα τα πούμε Θα ενημερώνεστε, θα ενημερωθείτε Καλή Ανάσταση καλό Πάσχα, αυτά πάντα καλά θα είναι στην Ελλάδα. Ό,τι έχει διακοπές, πάντα ωραίο για σας.